Αθήνα ανακηρύχθηκε σήμερα πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η επίσημη τελετή έγινε στο βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαζεντάκη, του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν και πολλών ξένων προσωπικότητων, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Δυτικής Γερμανίας Hans Dietrich Genscher, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Ορέχα, οι Υπουργοί Πολιτισμού των χωρών της ΕΟΚ και άλλοι. Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου. Κηρύσσοντας την έναρξη των εκδηλώσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ανακήρυξη της Αθήνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης κατά το πρώτο αυτό έτος λειτουργίας του θεσμού διαδηλώνει την αναντήρητη αλήθεια της πρωταρχικότητας της πολιτιστικής παρουσίας της Αθήνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Το ελληνικό πνεύμα, συνέχισε ο κύριος Σατζεντάκης, έφτασε σε ανυπέρβλητο βαθμό τελειότητας εδώ στην Αθήνα και προσέφερε τρία ανεκτίμητα πολιτιστικά αγαθά: το κάλος, τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία. Στο χαιρετισμό που απίθυνε προς τους επίσημους προσκεκλημένους, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μεταξύ άλλων είπε: «Οι Έλληνες είναι υπερήφανοι γιατί υποδέχονται σήμερα στον ιερό βράχο της δημιουργίας, του πνεύματος και της τέχνης, αλλά και της δημοκρατίας, τους εκλεκτούς εκπροσώπους των λαών της Ευρώπης, που κράτησαν με αγώνες και πίστη άσβεστη αυτή τη φλόγα του πολιτισμού και της ελευθερίας». Ο κύριος Παπανδρέου αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του διαλόγου και τόνισε ότι στον ιερό βράχο της Ακρόπολης δεν δοξάστηκε μόνο το πνεύμα, αλλά δόθηκε και κερδίθηκε η πρώτη μάχη της Ευρώπης. Και ο Πρωθυπουργός κατέληξε: «Σήμερα που διανύουμε με αγωνία τη δύση ενός πολυτάραχου αιώνα και περιμένουμε με ελπίδα την ανατολή ενός νέου αιώνα, ας αναρωτηθούμε σοβαρά εδώ στην Αθήνα για το παρόν και το μέλλον του πλανήτη μας, της Υπήρου μας και των χωρών μας». Σύντομο χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος στη συνέχεια αποκάλυψε στους πρόποδες της Ακρόπολης εντυχισμένη πλάκα με ρίση του Εσχύλου. Τέλος, στους επίσημους προσκεκλημένους παρατέθηκε δείπνο στη Στοά του Ατάλου. Μετά το επίσημο δείπνο, άρχισαν οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Εδώ ο πρόεδρος της Γαλλίας αποκαλύπτει την εντυχισμένη πλάκα στους πρόποδες της Ακρόπολης. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που άρχισαν πριν από λίγο και τις μετέδωσε η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2 σε εθνικό δίκτυο λίγο πριν αρχίσει το Δελτίο Ειδήσεων. Δεν ήταν όμως μόνο οι εκδηλώσεις που έγιναν στην Ακρόπολη κεντρικά για την Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Σε 26 δήμους παράλληλα την ίδια στιγμή γινόντουσαν άλλες εκδηλώσεις. Χιλιάδες Αθηναίων παρακολούθησαν τα ποικίλα καλλιτεχνικά προγράμματα που έγιναν σε πλατείες και δρόμους, χαρίζοντάς τους άφθονη αισθητική απόλαυση αλλά και γέλιο. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν πολλά διάσημα ονόματα και συγκροτήματα από την Ευρώπη, όπως η Σαματατζίδικη Κομπανία του Bobby Kerr, μια καινούργια μπάντα βαριετέ αποτελούμενη από 6 μουσικούς και κωμικούς. Η Γιακαράντα, χορευτικό θέαμα που κυμαίνεται από το κλασικό και το πρωτόγονο στο ρεαλιστικό. Η Κομπανία Μπάστρικ, που αυτοχαρακτηρίζεται ως η μικρότερη κομική ομάδα στον κόσμο. Ο Τζόνι Μάλβιλ, ο περίφημος μίμος, κλόουν και ακροβάτης και άλλοι. Bravo, bravissimo. Αύριο το πρωί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Μιτεράν, θα έχει ιδιαίτερη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη. Αμέσως μετά θα δεχτεί τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου στη Γαλλική Πρεσβεία.
Ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Δυτικό Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, Hans Dietrich Genscher, αύριο το μεσημέρι. Νέα σημαντικά στοιχεία που αποκαλύφθηκαν σήμερα, αλλά και μια σειρά από γεγονότα που συνέβησαν στο διεθνή χώρο, τεινάζουν κυριολεκτικά στον αέρα τα επιχειρήματα της ανθεληνικής δυσφημιστικής εκστρατείας που εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν και το State Department εναντίον της χώρας μας με αφορμή την πρόσφατη αεροπειρατεία που εκδηλώθηκε σε αεροσκάφους της TWA. Το κυριότερο γεγονός είναι ένα σοβαρό αιματηρό επεισόδιο που έγινε σήμερα στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, όταν ένας ένοπλος κατάφερε να περάσει παρά τα αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας στον όροφο που βρίσκονται τα γραφεία του Υπουργού Εξωτερικών του George Shultz και να πυροβολήσει δύο άτομα. Παράλληλα, η Αμερικανική εφημερίδα Globe αποκάλυψε ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αεροπειρατεία του αεροσκάφους της TWA ήταν κρυμμένα στο αεροσκάφος πριν αυτό προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Επίσης, το γεγονός ότι δημοσιογράφος της γαλλικής τηλεόρασης κατάφερε να περάσει περίστροφο σε αεροπλάνο που αναχωρούσε για την Ισπανία από το αεροδρόμιο Ορλή, καθώς και η αεροπειρατεία που εκδηλώθηκε σε βάρος αεροσκάφους των νορβηγικών αερογραμμών, αυτή τη φορά δίνουν το μέτρο των νέων εξελίξεων που καταρρύπτουν τα ανυπόστατα αμερικανικά επιχειρήματα. Ειδικότερα για το επεισόδιο στο State Department, αλλά και τις αντιδράσεις της ελληνικής ομογένειας στην ανθεληνική προπαγάνδα που εξαπέλυσε εναντίον της χώρας μας ο Ρόναλντ Ρέιγκαν με αφορμή την αεροπειρατεία στο αεροσκάφος της TWA, μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, Δημήτρης Σαντιξής.